Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα για Κυριακάτικο Special, μια σας είχα πει ότι θα δούμε κάτι σχετικά διαφορετικό, αν και έχουμε κάτι διαφορετικά να δούμε, αλλά αφού να Παρασκευή είδαμε βίντεο με ταινίες πάλι και τέτοια σχετικά Blu-ray, οπότε να το κάνουμε το Σαββατοκύριακο το Blu-ray, μιας και από ταινίες καινούργιες όλα τα blockbuster πήραν αναβολές λόγω κοροναϊού και αυτά. Το καλοκαίρι κάτι πήγε να γίνει, βγήκαν κανένα δύο blockbuster που περιμέναμε και μετά ό,τι άλλο περιμέναμε πήρα αναβολή τώρα για μετά, για την επόμενη άνοιξη να πούμε και βλέπουμε, δεν πιστεύω πάλι, αλλά θα δούμε. Λοιπόν, τώρα εδώ τι έχουμε, κάτι το οποίο δεν το κρατάω έτσι με τόσο περηφάνεια να πούμε. Εδώ αυτό ότι να πω ότι το είχα βρει, έχει κάνα χρόνο που έχει βγει αυτό και έχει βγει και στο Ζαβί, από εκεί που παίρνουμε το Z-Box, να πούμε, είχε βγει και εκεί πέρα σαν pre-order, μαντέψτε, δεν το έκανα ποτέ και τελευταία που το ξαναθυμήθηκα γιατί το είχα ξεχάσει. Τελευταία που το ξαναθυμήθηκα και είπα να το θέλω και αυτά, μαντέψτε αν υπήρχε stock ή όχι, γενικά σε κάποιο μαγαζί, όχι μόνο. Και έτσι τελικά το πήρα από το eBay, το αγγλικό eBay, όχι ότι βγήκε ακριβά, κάπου στα 150 ευρώ βγήκε μαζί με τα μεταφορικά, δηλαδή κανένα περίπου εκεί ήταν και η τιμή του αρχικά. Και αυτό που μας γράφει εδώ ότι First UK Printing είναι 2019, αυτό που λέει ότι παίζει τώρα με αυτό. Είναι η συλλογή με τα πρώτα 15 φιλμ του Godzilla από το 1954 μέχρι το 1975. Εντάξει, μας λέει λίγο πολύ τι παίζει με τον Godzilla. Εδώ πέρα τώρα αν φαίνεται και εσείς, δεν ξέρω κάποιος αν θέλει να το κάνει πώς π.χ. να διαβάσει τη γράφη. Και έχει τις 15 πρώτες ταινίες, οπότε εντάξει, εδώ μας έχει και τους τίτλους και τους, τον τίτλο βασικά και τον director, τον σκηνοθέτη της κάθε ταινίας. Αν και μέσα είναι πιο ωραίο, τώρα έτσι που το βλέπω, εντάξει, όχι χαζουμάρα, δεν θα το ξεκινήσω έτσι. Τώρα αφού τα ανοίξαμε, την κάναμε την κάφα να πούμε. Ας το έτσι, γιατί έτσι το ανοίξαμε, έπρεπε να το κάνω διαφορετικά. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι, εσύ. Έπρεπε να το κάνω διαφορετικά, να είμαι πίσω από την κάμερα και να το βλέπετε αυτό μπροστά σας. Κοντά σας, κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. The Sour Collection, Criterion Collection, νομίζω το έλεγε. Sour Films, Criteria Collection, 1954 μέχρι 1975. Το special με αυτό, τώρα είναι ότι μέσα σε κάθε, πέρα από τα πολύ ωραία και βίντεο σχέδια που έχει, κάθε σελίδο έχει τον τίτλο της ταινίας νομίζω και ένα σχεδιάκι αυτά. Brain Instruction, μπλα μπλα μπλα, ιστορίες, πάρα πολύ ωραίο. Είναι ολόκληρο βιβλίο. Έχει ολόκληρη ιστορία μέσα να πούμε. By Steve Rifle, Wild Godzilla, τι έγινε τέλος πάντων, έχει αρκετά facts, ας πάω όμως λίγο στο πιο ζουμί. Godzilla, πρέπει να ξεκινάμε από εδώ. Κάθε ταινία με ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο, λίγα πραγματάκια για την ταινία. Ξέρω εγώ, credits, ιστορίες και αυτά, τώρα να είπε αυτό πίσω το χαρτί, μας ζορίζει. Godzilla Rage Again, Godzilla ξαναχτυπάει. Κοιτάξτε εδώ ομορφιά. Πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ωραία σχέδια. Εδώ έχουμε King Kong vs Godzilla, όπου αυτό είναι και να βγει, τώρα πότε θα βγει, ναι, μετά το 21. Φαντάζομαι αυτή είναι η παλιά ταινία, είναι να βγει και καινούργια ταινία εννοείται. Εδώ αυτό το σχέδιο λίγο περίεργο, όντως ο King Kong έτσι ο Godzilla, μπράβο. Godzilla vs Mothra, α ναι ρε, εσύ έχει μεταξύ και ημερομηνίες, περίμενε. Το πρώτο είναι του 54. Ναι, και κρατάει 96 λεπτά. Το δεύτερο είναι του 55 και κρατάει 81 λεπτά. Το Godzilla εναντίον Kong είναι του 63 και κρατάει 91 λεπτά. Color, εντάξει, ναι, μετά ξεκίνησαν τα έχρωμα. Γιατί τα πρώτα ήταν ασπρόμαυρα. Το Godzilla εναντίον Mothra είναι του 64 και είναι 89 λεπτά. Κοιτάξτε το σχέδιο τώρα. Κοιτάξτε το σχέδιο, παιδιά. Τι ομορφιά είναι αυτή, ρε γαμώτο. Πέρα από κάποια facts που είχε στην αρχή, μετά τα σχέδια είναι πάρα πολύ ωραία. Godzilla, όχι, εδώ πρέπει να είναι η πρώτη φορά με τον Ghidorah. Παλεύουν, Ghidorah, The Three-Headed Monster, ναι. Αυτό είναι το 64 και είναι 93 λεπτά. Δηλαδή κάποιες χρονιές κάθε χρόνο βγάζανε Godzilla. Κοιτάξτε εδώ ομορφιά. Δηλαδή για κάποιον φανατικό ή έστω που θέλει να γίνει φαν του Godzilla και θέλει να δει τα παλιά. Δηλαδή εγώ τα παλιά ακόμα δεν τα έχω δει. Θυμάστε που έλεγα ότι κάπου τα είχα σε ένα σκληρό, αφού τελικά δεν τα βρήκα. Οπότε θέλω να τα δω έτσι και είναι και δύσκολο να τα βρει κάποιος γενικά. Revenge of the Fast Monster, ναι, εδώ πρέπει να είναι ο Mega Godzilla όπου ήρθε. Που ήρθανε με εξωγήινη και αυτά ή κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι ακριβώς τι είναι εκεί ο Mega Godzilla.
Όχι ρε, όχι, όχι, άκυρο. Πάλι λογικά τέτοιος είναι. Ο King τώρα, άκυρο. Πήρα ένα Horror of the Deep. Ναι, και με βοηθάει η Μόθρα, το παραβλέπω. Κοιτάξτε εδώ, μορφιά. Πάρα πολύ ωραία cult σχέδια, έτσι περίεργα. Έχουμε και σενάριο και τέτοια και αρκετή ιστορία για την κάθε ταινία. Το 1966 είναι αυτό, το άλλο είναι το 65. Τι κάνει, κάθε χρόνο ταινίες βάζανε. Εδώ, Son of Godzilla. Βάτε κάτι που δεν γνώριζα. Τι λες ρε φίλε, με το μικρό του κουτζιλάκι. 1967 και 85 λεπτά. Πάρα πολύ ωραία, κοιτάξτε εδώ. Δεν το γνώριζα αυτό. Αυτό και αν έχω περίεργη να το δω. Κοιτάξτε εδώ το μικρό κουτζιλάκι. Το μικρό κουτζιλάκι είναι πάρα πολύ γλυκό. Τι λες ρε φίλε, πάρα πολύ ωραία. Τώρα επειδή χτυπάει και το φως αυτά, δεν ξέρω πώς το βλέπετε, πόσο καλά το βλέπετε. Στο όπως είναι 67-85 λεπτά, να φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Destroy all monsters. Και εδώ πρέπει να είναι η γενική μάχη. Σαν τον Godzilla π.χ. που είδαμε τελευταία το King of the Monsters, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Και εδώ πάλι πρέπει να είναι και το μικρό του Godzilla και εδώ. Που όλα μαζί εδώ πρέπει να παίξαν ξύλο, αυτό πρέπει να είναι πολύ ωραίο. Όσα τέρατα τουλάχιστον είχαν βγει μέχρι εκεί, του 68. Παλεύουν λογικά σε αυτή την ταινία. Έχουμε All Monsters Attack. Εντάξει και εδώ μας λέει για πολλά τέρατα και τέτοια, αυτό βγήκε το 69 και είναι 69 λεπτά. Οκ, 69-69, κάποιος εδώ γουστάρει κάποια πραγματάκια. Πάλι το μεταξύ έχουμε και ένα μικρό κοτζιλάκι εδώ, δεν ξέρω τι παίζει με αυτό το κοτζιλάκι. Γιος του Godzilla ή ό,τι είναι. Godzilla βίζε έχει τώρα. Οκ, αυτό τι περίεργο τέρας είναι. Κοιτάξτε το σχέδιο, αυτά δεν ξέρω πρέπει να είναι. Πέρα από το ότι μυρίζει πάρα πολύ, πρέπει να είναι παλιά concept, δεν ξέρω. Concept art ας πούμε ή τώρα απλά τα σχεδιάσαν για... Δεν ξέρω σίγουρα. Αυτό είναι το 71, ας πούμε, και είναι 80 λεπτά. Αυτό, Godzilla αντίον Γιγάν, ναι, αυτό πάρα πολύ ωραίο, το 72 και είναι 89 λεπτά. Και γενικά, τα παλιά, έχω περίεργα να δω πώς φαίνονται σε Blu-ray, τι και πώς, γιατί είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα. Godzilla βίζε μεγάλον, ναι. Ωραία, εντάξει, είναι και ο Γιγάν, και αυτά. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε σχέδια ρε, δεν ξέρω τι παίζει με αυτά τα σχέδια. Αυτό είναι το 73 και είναι 81 λεπτά. Να το Omega Godzilla που παιδιά αυτό το σχέδιο είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή όπως είναι αυτή τη σελίδα την κάνει σαφίσα. Αυτό είναι το 74 και είναι 84 λεπτά. Κοιτάξτε εδώ σχεδιάρα. Τι λέει ρε φίλε. Και Terror of Mega Godzilla, πάλι. Α, είναι βγάλα κι άλλα, ναι, το 1974, το άλλο 1975, πάλι έχουμε Mega Godzilla. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η καστινατορά, εντάξει. Δηλαδή, μακάρι να βγει κι άλλο, δεν ξέρω αν έχει βγει, δεν το έχω ψάξει. Να βγει κι άλλο και να πάρω κι άλλα τόσα film και να είναι ακριβώς έτσι. Και ας κάνει και 200 ευρώ, έτσι, σαν αυτό το πράγμα. Να έχει πάλι, ξέρω εγώ, άλλες 15 ταινίες, κάθε ταινία με το φύλλο της, τις πληροφορίες και αυτά. Πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή σαν ξέρω εγώ μια μίνι εγκυκλοπαίδεια των ταινιών του Godzilla ή κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ ωραίο. Universal και αυτά, σε συνεργασία, εντάξει το έχω, τα original δικαιώματα του Godzilla είναι το στόχο. Πάρα πολύ ωραίο. Τι λέει, παιδιά είναι, όχι εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και λογικά κάπου εδώ τώρα πρέπει να είναι και ταινίες ή όχι. Δεν βλέπω ταινίες. Πόσα ρισκάκια έχει. Αυτό είναι μαγικό. Βλέπεις αυτό το πράγμα και δεν ξέρω έτσι ο ψυχαναγκασμός τι πάει κόκκινο. Το... Εντάξει. Τι λες ρε φίλε. Τι λες τώρα. Okay, εντάξει. Το OCD αυτό εδώ βαράει κόκκινη δικάματα, ισιώσεις και όλα αλλά να, για περιέργεια να βγάλουμε έτσι ένα να το δούμε τι παίζει. Ναι βγαίνουν λίγο περίεργα. Και αυτό είναι, δηλαδή για να τα βγάλεις από εδώ λογικά ζορίζει λίγο, θέλει λίγο νύχι ή ξέρω εγώ, γιατί είναι, δεν υπολόγισαν αυτό, κάπου ας πούμε βάλε μια, ή... όχι, δεν έχει κάτι που να βγαίνει αυτά, γιατί υπολόγισαν, συνήθως αυτά έχουν μια μικρή, κάνουν μια μικρή εσοχή ας πούμε. Εντάξει, τώρα εδώ μας λέει ποια έχει. Godzilla vs Mega Godzilla, Terror of Mega Godzilla, ας πούμε. Μας λέει τι έχει, μέσα το σχεδιάκι συνεχίζεται.
Αλλά όπως είναι φωλιασμένα τα Blu-ray έτσι, είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι Blu-ray, είναι αυτό, είναι Blu-ray. Δεν ξέρω αν το απαντάξει, να πει δεν μπορεί να το είδατε παντού το γράφει. Είναι φωλιασμένα πάρα πολύ ωραία, όπως είναι μέσα εδώ. Αλλά το θέμα είναι ότι ζορίζει λίγο στο να τα βγάλουμε. Αλλιώς είναι πάρα πολύ όμορφα. Πόσα δισκάκια έχουμε εντάξει. 8 δισκάκια. Έχουμε 8 δισκάκια. Ένα, 2, 3 και σε πηγαίνει έτσι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 δισκάκια. Κάποια δισκάκια εντωμεταξύ. Τώρα ας πούμε αυτό το μαύρο που μου αρέσει. Supplements. Α, το τελευταίο δισκάκι εντωμεταξύ παίζει να μην έχει καν ταινίες. Πρέπει να είναι έξτρα αυτό που γράφει. Αυτό το δισκάκι έχει ας πούμε Mothra vs Godzilla, Ghidorah, The Three Headed Monster, Εμπύρα. Αυτό καλά είναι να τα έχεις έτσι τα δισκάκια. Για να βλέπεις ας πούμε τι ταινίες έχουν. Καλά εντάξει τώρα εγώ είμαι ικανός τα κάνω για όλα τα δισκάκια αυτά ψυχαναγκαστικός εδώ στο βίντεο. Δεν χρειάζεται τώρα να γίνει αυτό. Γενικά κάπως έτσι καλά είναι να τα έχεις για να φαίνονται οι ταινίες. Ή λίγο πιο στο πλάι ας πούμε εντάξει ανάλογα πως θα αρέσει τον καθένα. Παιδιά μια πάρα πολύ ωραία κασετίνα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Σίγουρα θα την πρότεινα. Τώρα πλέον δεν ξέρω πόσο disabled μπορεί να είναι, πόσο να κάνει. Αν ξανακυκλοφόρησε ή οτιδήποτε μπορεί να έδωσα πολλά για να την πήρα. Μπορεί να είναι limited, δεν θυμάμαι τώρα. Καλά, δεν το ξαναψάξω λίγο και να γράψω κάτι κάτω αν παίζει κάτι τέτοιο. Αλλά είναι μια κασετίνα πάρα πολύ ωραία. Μ' άρεσε πάρα πολύ η κασετίνα. Μου άρεσε να την πει έτσι. Όλα αυτά οι σελίδες και αυτά. Δεν μ' άρεσε πάρα πολύ και το μέγεθός της. Πολύ μεγάλη. Μεν δεν τη βάζει στο ράφι, στο απλό ράφι με τις ταινίες σου. Αλλά ένα πάρα πολύ ωραίο πραγματάκι. Άξιζε σίγουρα και δίνει την ευκαιρία αυτό να δούμε τις παλιές ταινίες του Godzilla σε όσο πιο καλή ποιότητα γίνεται. Γιατί τώρα σε Blu-ray ταινίες του τότε παίζει να μην είναι καν widescreen. Γιατί η τελευταία ένα Blu-ray παιδικό που είχαμε δει, 100.000 δραματές, νομίζω είχαμε βάλει εδώ Blu-ray και ήταν δεν ήταν καν widescreen. Επειδή είναι τόσο παλιό, δεν μπορούσαν να το κάνουν wide. Λογικά και αυτά έτσι θα είναι. Θα παίζει δηλαδή, θα βλέπει τετραγωνάκια, θα βλέπει δύο μεγάλα μαύρα πλαίσια στην οθόνη και θα είναι κλασικό. Τετράγωνο όπως ήταν τότε οι αναλογίες του. Αυτά. Λίγο πολύ. Πάρα πολύ ωραία παιδάκια. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν θα ήθελα να ξεκολλήσω. Όχι, εντάξει, θα αφήσει έτσι να μου πεις για να βλέπεις αυτά που γράφει. 15 Kaiju Classics. Πάρα πολύ ωραία παιδάκια. Πάρα πολύ όμορφο. Μια πάρα πολύ ωραία καστίνα όπου καταφαριστήθηκα ήδη. Μακάρι να τα δούμε και κιόλας να πούμε με την πρώτη ευκαιρία. Να δούμε λίγο τι παίζει. Και αν βγει κάτι τέτοιο, ενημερώστε με αν το έχω χάσει ή αυτά θέλω. Για να δούμε και τα επόμενα νύχτα. Αυτά λίγο πολύ παιδάκια. Δείτε και εσείς το βίντεο. Γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε όλη η φάση, η κασετίνα και όλα αυτά να πούμε. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο και για κάτι κοπρινό. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και κυρίως βίντεο, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.